Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας ποιες δράσεις και ποιες ενέργειες γίνονται αυτό το διάστημα από την περιφέρεια Πελοποννήσου στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Σας καλωσορίζω στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Εγώ είμαι από ό,τι γνωρίζετε αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου σε αγροτικά θέματα και θέματα οικείων βελτιώσεων. Λοιπόν, η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει και εμείς οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε είναι να καθαρίσουμε τους δρόμους που οι περισσότερες φωτιές, από ό,τι γνωρίζετε, γίνονται από τα χαντάκια που πετάνε από τσίγαρα από τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αν έχετε πάει προς το Γήθιο θα δείτε πως έχει γίνει ο δρόμος. Καθαρίζουμε και υπάρχουν και εργολαβίες που καθαρίζουν και τα σημεία που δεν μπορούν να μπουν τα μηχανήματα δικά μας. Επίσης, αυτή τη στιγμή, μηχανήματα της περιφερειακής ενότητας βρίσκονται στην περιοχή του καταφυγίου του Ταϊγέτου και καθαρίζουν εκεί, αντιπυρικές ζώνες. Τα μηχανήματα αυτά θα διατίθεται πάντα για αυτή τη δουλειά. Από ό,τι έχετε δει και σε αναρτήσεις που έχουμε κάνει και εγώ και ο κ. Βερούτης, προχωράει πολύ καλά το αυτό και όπως προχωρούν πολύ καλά και οι ασφαλτοστρώσεις που γίνονται. Μάλιστα. Γιατί γίνεται, ξέρετε, μπορεί να βγαίνει ένα 600.000 ασφαλτοστρώσεις, δίνει έκπτωση 50%, άρα αυτό που μας περισσεύει το ξαναδημοκρατούμε και γι' αυτό έχουμε συνέχεια εργασίες. Και τα δύο μεγάλα έργα, η Λυκούργου προχωράει, σύντομα θα είναι έτοιμο, όπως και ο πόρος προς το Γεράκι και η παράκαψη του Γερακίου. Mm-hmm. Αυτά είναι έτοιμα. Διαγραμμίστε τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα και τα δύο. Ο κύριος Αμυράς ήρθε στην Πελοπόννησο βλέποντας το πρόβλημα που υπάρχει ειδικά στη Μάνη, όχι απροειδοποίητα, με μια μέρα ειδοποίηση είπε στους δημάρχους και εγώ εκπροσώπησα την περιφέρεια και στις δύο συναντήσεις που είχε. Η μία έγινε στο Δήμο Δυτικής Μάνης, mm-hmm. και εκεί ήταν ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, οι τέσσερις βουλευτές, Χρυσομάλης Μαντάς Λαμπρόπουλος και ο κύριος Χαρίς του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ και ο κύριος Αναστασόπουλος, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Στο Γήθιο ο κύριος Ανδρεάκος, εγώ, οι τρεις βουλευτές μας, Παραχοβίτης, Λαμπάκης, Κρητικός, ο κύριος Κοντάκος, δασάρχης, από την Πολοδομία του Γηθίου και ο δασάρχης του Γηθίου. Μάλιστα. Αυτοί είμαστε. Το λοιπόν, δεν υπήρχε πρόβλημα και ήταν και μαζί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Αραβώσης. Mm-hmm. Λοιπόν, η μία επίσκεψη έγινε την Πέμπτη στη Δυτική και η άλλη έγινε στις 7 του μηνός. Δηλαδή την Πέμπτη και την Παρασκευή κάναμε αυτή τη δουλειά. Σας είπα ποιοι ήταν. Τώρα, τι αναφέρθηκε εκεί. Πρώτον, έχει συσταθεί από το Υπουργείο μία ομάδα εργασίας με επιστήμονες, νομικούς, δασικούς και μελετητικά γραφεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των δασικών χαρτών, τα οποία είναι μεγάλα μετά την πρώτη ανάρτηση. Και θα σας πω πώς έχει γίνει αυτό. Επίσης, λόγω του ότι οι επιτροπές δεν επαρκούν για την επίλυση των αντιρρήσεων, θα αυξηθούν σε 300. Mm-hmm. 300. Θα προσληφθούν 300 μόνιμοι δασικοί, μόνιμοι, και 700 από τον ΟΑΕΔ. Είναι και ένα ζητούμενο αυτό των διευθύνσεων δασών. Ναι, γιατί δεν έχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, όσες αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις βγαίνουν, θα θεωρούνται τελεσίδικα. Μάλιστα. Θα περνάνε ό,τι λέει η απόφαση, mm-hmm. στους χάρτες. Τα φρήγανα και οι ασπάλαθοι που τα θεωρούσαν δασικά, τώρα δεν θεωρούνται δασικά. Άρα αποδεσμεύεται πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Λοιπόν, κοιτάτε τώρα ποιο είναι το θέμα. Το κτηματολόγιο πήρε τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι είχαν δασικές πολλές εκτάσεις.
Δηλαδή, έχεις εσύ μια περιουσία, σου άφησε ο πατέρας σου και το παράτησες και έχει λογιάσει. Mm-hmm. Αυτό το λέγανε δασικό, αγροτικό, αλφα-δέλτα. Αυτό είναι το αλφα-δέλτα. Ναι. Έχει λογιάσει. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα θα λυθεί, πώς θα λυθεί. Ότι σκέπτονται ότι όσα έχουν χαρακτηριστεί αλφα-δέλτα, λαμβάνοντας υπόψη τα ίχνη που υπάρχουν μέσα από ανθρώπινη, ανθρωπογενή δραστηριότητα, δηλαδή αλόνια, λαχίδες, περιφράξεις, στέρνες, ξέρω εγώ, υποστατικά, άρα διατροφητεύσεις, μερικά έχουν ελιές. Άρα εφόσον υπάρχουν αυτά, θεωρείται ότι αυτό δεν είναι δασικό. Mm-hmm. Και είναι άδικο. Απλώς το παράτησε ο άλλος και ρουμάνιασε. Άρα αυτό θα λυθεί. Το αλφα-δέλτα δεν είναι θέμα. Γιατί αυτά τι θα γίνει, δίνοντας αυτά πάλι στους ιδιοκτήτες, θα προσφέρουν και θέσεις εργασίας. Θα αυξήσουν και το εισόδημά τους όταν το κάνουν πάλι. Το άλλο πρόβλημα που είναι, αυτό τώρα είναι στους χάρτες, στο κτηνοτολόγιο δασικά. Άρα φεύγουν και αυτά. Mm-hmm. Τα δέλτα αλφα. Τα δέλτα αλφα τι είναι? Είναι δασικά που έχουν γίνει αγροτικά. Δηλαδή, με μια λέξη, εκχερσώσεις, άρα καταπατήσεις. Καταπατήσεις, αυτό θέλω. Εδώ έχουμε καταπάτηση. Το πήρε αυτός μεν, το λειτουργεί, παίρνει επιδοτήσεις, έχει πάρει δάνεια για να κάνει τη δουλειά, αλλά δεν είναι δικό του. Λοιπόν, εδώ εξετάζεται μια λύση του μακροχρόνιου δικαιώματος χρήσης για αυτά. Πώς κάνουμε για τα αυθαίρετα. Mm-hmm. Εδώ, κάνουμε αυθαίρετα. Το τακτοποιούμε για 30 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, με ένα τέτοιο τρόπο θα δοθεί η λύση, γιατί οπωσδήποτε έχουν κάνει έξοδα για να γίνει όλο αυτό. Βρείτε κάτι βουνά που έχουν γίνει όλα τα κτήματα, αλλά δεν είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Βοηθάει και όμως και το κράτος να δώσει τέτοιες εκτάσεις, γιατί άμα ήταν πουρνάρια, θα είχαν καεί κιόλας αυτά, θα είχαν δώσει. Ένα άλλο θέμα. Οι περιοχές Natura, μας είπε, οι περιοχές Natura επανεξετάζονται και θα χωρίζονται σε 4 υποκατηγορίες, όπως είναι και στην πολεοδομία. Είναι 4 υποκατηγορίες για να συμβαδίζουν. Άρα, γιατί, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί από ένα δρόμο και κάτω, στο βαθύ, όλο στον δρόμο κάτω, να το κόβεις για να λες Natura. Όλο Natura είναι, όλο. Δεν θες 10 στέμματα για να κτίσεις από 4 που ήταν το εκτός σχεδίου. Αν και εγώ είμαι κατά της εκτός σχεδίου δόμης, δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είναι, γι' αυτό έχει γεμίσει όλη η Πελοπόννησος γύρω-γύρω, είναι γεμάτη. Εκτός της περιοχής του Κυπαρίσι. Όλα τα άλλα είναι γεμάτα, κτισμένα. Το κτίσιμο γύρω-γύρω τι σημαίνει? Νερό, ίδρυυση, αποχέτευση που πρέπει, και όλα τα άλλα, οδοποιίες κλπ. Άλλο θέμα, ό,τι σφάλματα υπήρχαν, τα πρόδειλα σφάλματα που υπήρχαν, που έχουν γίνει, δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου οι πολίτες και θα διορθωθούν από τις υπηρεσίες. Mm-hmm. Όπως τόνισε, οι υπάλληλοι είναι διαχειριστές και εξυπηρετούν τους πολίτες. Δεν είναι δυνάστες να κάνουν, γιατί έχουν υποστεί διάφορα. Για τα σαρχεία, όπως και για το θέσαμε, για το θέμα για αρχαιολογίες. Αλλά δεν το παίρνει όλους το. Είναι ορισμένοι που δεν φέρονται σωστά και έχουν, νομίζουν ότι τη θέση που πήραν το δημόσιο είναι δυνάστες. Λοιπόν, αυτά είπε. Mm-hmm. Και επίσης ότι αυτοί οι χάρτες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 50 χρόνια. Με την παλιά μου ιδιότητα του αξιωματικού είχα υπέρθει στην Κύπρο. Η Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή και έχει κτηματολόγια, κτηματολογημένη. Πήγα να φτιάξω ένα στρατόπεδο και μου δώσανε το χάρτη και ήξερα ποιο είναι κρατικό. Εκεί έλεγα, κρατικό, ούτε συμβόλαιο, ούτε τίποτα. Πήγαμε κατευθείαν, βάλαμε σε στρατόπεδο και ο φράκτη. Άρα, προσέξτε τώρα ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Το έθεσα εγώ αυτό. Πας, στο έχουν δηλώσει το δασαρχείο αγροτικό-δασικό ή δασικό-δασικό. Και πας και κάνεις την αντίρρησή σου και δικαιώνεσαι. Δικαιώνεσαι. Και γίνονται και τα δύο αγροτικά. Αγροτικά και τα δύο κτήματά σου. Πας μετά στο κτηματολόγιο, ορίστε κύριε, είναι αγροτικά.
και τα δύο. Σου λέει απόφαση του δικαστηρίου. Άντε ένα-δύο χρόνια για να βγάλεις απόφαση για να πεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και αυτά πρέπει να είναι. Για τη διαδικασία. Είναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, σας λέω. Ναι, δηλαδή, ναι. Για 10 πόντους πήγε ο άλλος του κτηματολογίου, ο μηχανικός, έκανε τον τοπογραφικό, δεν ήταν και ο ιδιοκτήτης, το έβαλε 10 πόντους κοντύτερο. Δεν μπορούσε να πουληθεί γιατί δεν είχε αρτιότητα. Τους 10 πόντους. Mm-hmm. Δεν ήταν άρτιο οικόπεδο, ήταν χωράφια. Έχανε αξία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα διορθωθούν. Έχει βάλει στόχο δηλαδή. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες μέσα στα νόμιμα πλαίσια, γιατί χωρίς αυτούς είναι αδύνατη και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Πάμε να κάνουμε κτηματολόγιο χωρίς να έχουν τους δασικούς χάρτες και χωρίς να έχουν πάει δήμοι ακόμα τα όρια των οικισμών. Μάλιστα. Βλέπανε πράσινο, λέγανε δασικό. Ρε παιδιά, είναι μέσα στον οικισμό, να πούμε. Του οικισμού είναι δεδομένα. Αυτά ήθελα να σας πω για αυτά τα ζητήματα. Ήταν όλα. Όλος ο χώρος, σας είπα πώς ήταν σε κάθε σύσκεψη. Α, στη Δυτική Μάνη έγινε μια σύσκεψη με τους φορείς, επιτροπές αγώνα και δημοτικούς συμβούλους και μετά έγινε με τους βουλευτές και εμάς, ο αντιπεριφερειάρχης. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Γήθιο έγινε, όπως σας είπα, με τους βουλευτές στην αρχή και εμένα και το και τους παράγοντες και μετά περίμενα να παίξω η αντιπολίτευση και άλλη επιτροπή, γιατί υπάρχει πρόβλημα στη Μάνη, υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει ιδιοκτησία. Μέχρι το 1953 ήταν διαλόγου τα συμβόλαια. Διαλόγου, ίσχυε διαλόγου. Και πάλι έχετε πάει στη Μάνη, τα έχετε δει, αφού είναι όλοι λαχίδες. Όλοι οι Μάνοι είναι λαχίδες, τι δασικά. Λαχίδες, πεζούλες, αφού δεν αφήνανε τόπο για να ζήσουν. Αλλά αυτά ώρα θα. Και το αυτό ήταν ισονομία για όλους και λύσεις για όλα τα θέματα. Φαίνεται έχει ο Πρωθυπουργός βάλει το χέρι για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Να ευχηθούμε το συντομότερο και να έχουμε, κύριε Τζινιέρη, στο πρόγραμμα για την ενίσχυση των επενδύσεων για την εξοικονόμηση ύδατος που θα ξεκινήσει. Να μας πείτε τι ισχύει ακριβώς. Είναι η δράση 4.1.2 του το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτικής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτό αφορά υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. Έχει βγει η δράση, μπορούν να μπουν όλοι στο ίντερνετ, να γράψουν δράση 4.1.2, έχει τα πάντα μέσα. Και οι υποψήφοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, συλλογικά σχήματα και αγροτικοί συνεταιρισμοί κλπ. Και οι δαπάνες είναι. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες? Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης, ολοκληρωμένες λύσεις άδρευσης γεωργία ακριβίας, δηλαδή να πηγαίνει να ποτίζει σύμφωνα με την ανάγκη υγρασίας του εδάφους. Ναι. Δεξαμενές, πλαστικές, μεταλλικές κλπ. Δεξαμενές που απαιτούν εξκαφές ή επιχώς φυσικού εδάφους. Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικό παράδειγμα καθαρισμό. Και ο εξοπλισμός, ο καινούριος εξοπλισμός είναι και πιο οικονομικός, δηλαδή έχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Γιατί βλέπουμε κάτι αντιοστάσια 40 χρονών που είναι. Ενεργοβόρα πολύ δηλαδή, μιλάμε μεγάλη αυτή. Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια φρεάτια, αλλά και εξοπλισμός και εξυγχρονισμός των υφισταμένων. Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της άδευσης, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και οι γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Αυτά μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τις ΔΑΟΚ. Ήδη απ' έξω τα γραφεία τα σχετικά έχουν, το ξέρουν. Η χρηματοδότηση θα είναι 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων και 200.000 για τις συλλογικές επενδύσεις. Και μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 500.000 με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εγγόνιος της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του απαιτούμενου προϋπολογισμού. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Θα γίνει κάποια διαδικασία επιλογής. Υπάρχει μια διαδικασία. Των υποψηφίων. Οι αιτήσεις τώρα είναι από τώρα
από τώρα μέχρι τις 15 εβδόμου. Μάλιστα. Οι αιτήσεις. Λοιπόν, ένα δίμηνο περίπου. Ναι, ένα δίμηνο. Mm-hmm. Έχουν χρόνο να, όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, είναι σοβαρό. Ναι, είδα τώρα εδώ σε μια σημείωση που έχω. Ένα θέμα για το προηγούμενο ζήτημα που είπαμε για τα δασικά, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Αμυράς, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά το θέμα, και στην πρώτη ανάρτηση που έγινε, είχαμε ΔΑ, καταπατημένα δηλαδή, 2.200.000 στρέμματα. Από ό,τι ελέγχθηκε στις αυτές, εδώ στην περιοχή μας 100.000. 100.000 καταπατήσεις στην ουσία. Ναι, αυτά. Στρέμματα καταπατήσεις. Τα ΔΑ που είναι, ναι, λοιπόν, αυτά. Και διπλάσιο νούμερο σχεδόν, δηλαδή 4,5 εκατομμύρια, είναι τα αγροτικά που έχουν γίνει δασικά. Το αντίθετο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα ξεπρασινίσει πολύ μετά από αυτά που τα θέματα ο χάρτης, γιατί σκέφτεται τώρα να φύγουν αυτά τα ΔΑ που λέει, τα ΔΑ, γιατί θα τα δώσει για χρήση, όπως είπαμε. Θα βρεθεί ένας τρόπος να μην να δικηθούν. Έχουν κάνει τα εξοδά τους, παράνομα ξεκινήσανε, εν πάση περιπτώσει να υπάρξει κάποια τακτοποίηση στην ουσία. Αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτά ήθελα να σας πω. Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και όποτε άλλο θέλετε, εδώ είμαστε. Έχουμε άψογη συνεργασία με τον συνάδελφο. Ο κύριος Βερούτης έλειπε τότε, ήταν εκτός Λακωνίας. Αλλά εγώ, επειδή έχω τα θέματα τα αγροτικά, ακολούθησα εγώ εδώ. Τώρα, έχουμε ενεργοποιηθεί για το θέμα των εγκαίων βελτιώσεων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, το επόμενο πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα, θα είναι το νερό. Ορίστε, ο Ταΐγιωτος απέναντι δεν χιόνει καθόλου. Έχει τελειώσει. Άρα, προχθές είχα πάει και στο φράγμα της Κελεφίνας, το είδαμε μαζί με τον κύριο Κρητικό, τον βουλευτή, και τον κύριο Δημαρά από τον πρόεδρο των Βρεσταίνων. Το περπάτησαμε όλη την Κρήτη εκεί που θα γίνει. Και τώρα να ξέρει και ο κόσμος, επειδή είναι και το φράγμα αυτό, σε εμάς πρέπει να γίνει το φράγμα. Μόλις και γίνει το φράγμα, εμείς θα ζητήσουμε να γίνει η μελέτη άρδευσης. Η μελέτη, όχι το δίκτυο άρδευσης. Γιατί το φράγμα πρέπει να γεμίσει, να δουλέψει, να δούμε τι γίνεται, πώς πάει. Και μετά να γίνει, γιατί το δίκτυο άρδευσης, αν αυτό το φράγμα κάνει 24 εκατομμύρια, το δίκτυο άρδευσης θα φτάνει 50, 45. Έχουμε το προηγούμενο, το Φιλιατρινό, το οποίο στήχησε 25 εκατομμύρια, 25, και το δίκτυο πήγε 45. Το δίκτυο θα πάει 45, γιατί τώρα δημοπρατείται. Αυτά. Και κοιτάμε πάρα πολύ τις έγκυες βελτιώσεις και την οργάνωση το ΕΒ, που υπάρχουν όλοι, έχουμε 14 εδώ, να δουλεύουν σωστά και να βοηθηθούν όσο μπορούν και με αυτά τα προγράμματα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Αλλά θα εξετάσουμε διάφορα θέματα, ίσως ενοποίηση, να μαζευτούν πολύ, να μην έχουν έξοδα προσωπικού πολλά. Αυτά τα θέματα. Και εγώ και λόγω κορονοϊού έχουμε το πρόβλημα των μετακινήσεων, προσέχουμε, γιατί πρέπει να γυρίζω σε όλη την Πελοπόννησο. Έχω δει όλα τα φράγματα που υπάρχουν εδώ, που κατασκευάζονται, που κατασκευή τόσο που, έχει τελειώσει το Φιλιατρινό. Σε εμάς έχουν αρχίσει η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Και μετά ένα άλλο μεγάλο έργο τέτοιο που θα γίνει είναι το Τρινάσου, το οποίο είναι σε πρωτόγονη κατάσταση, με χαντάκια, να γίνει κλειστό κύκλωμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, μακάρι να μπορέσει να γίνει για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Χάνουμε πάρα πολύ νερό. Εδώ γίνεται το φαινόμενο το εξής. Επειδή έχουμε και αντιπλημμυρικά εκεί, αποσταγιστικά, το χειμώνα παίρνουμε το νερό και το πετάμε στη θάλασσα. Mm-hmm. Μπορούσαμε το νερό να το παίρνουμε και να το πηγαίνουμε στην γλυκόβρηση. Με έναν τρόπο να το μεταφέρουμε. Παρακάτω που είναι, εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm.